Εμβόλια, μύθοι και αλήθειες ήταν ο τίτλος και το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου ελληνικού συμποσίου φαρμακοεπιδημιολογίας, που διοργανώθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Εύρου σε συνεργασία με τα εργαστήρια φαρμακολογίας και υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εκπαίδευση των υγειονομικών είναι ελλιπής. Και τι προέκυψε από αυτή την ανεπάρκεια τη δική μας? Το 2009, όταν ήρθε η πανδημία γρίπης, ο τότε Υπουργός Υγείας, δυστυχώς, δεν με άκουσε και ίδρυσε την Επιτροπή Πανδημίας της Γρίπης, αποτελούμενη από 50 άτομα. Μεγάλη επιτροπή, η οποία, όπως ξέρετε, οι μεγάλες επιτροπές δύσκολα παίρνουν και αποφάσεις. Και μέσα σε αυτή την επιτροπή, αν εξαιρέσουμε ότι είχαμε 2 παιδιάτρους, εγώ κι άλλος ένας, και 2 στρατιωτικούς γιατρούς, οι οποίοι επίσης ήξεραν τα εμβόλια, κανένας άλλος δεν ήξερε τα εμβόλια. Αξίζει μόνο να σας πω μια είδηση που κυκλοφόρησε χθες, όπου στην Ιταλία το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιμα σε γονείς που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους και να φτάνει μέχρι και στο σημείο της αφαίρεσης επιμέλειας, αν αυτή η απόφασή τους εξακολουθεί. Και αυτό γιατί εμφανίστηκε μια επιδημία ηλαράς στην Ιταλία, η οποία είχε να εμφανιστεί πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και να ενημερώνεται από υπεύθυνες πηγές και όχι από ανθρώπους οι οποίοι μιλούν στο διαδίκτυο χωρίς επιστημονικά στοιχεία και χωρίς κάποια από πίσω τους χωρίς επιστημονικά στοιχεία και χωρίς να έχουν από πίσω τους κάποια επιστημονική κατάρτιση. Θα πρέπει λοιπόν να ακούει αυτό που πρέπει να ακούει και θα πρέπει επίσης να ακολουθούμε τους κανόνες που έχει θεσπίσει η επίσημη πολιτεία και οι επίσημοι φορείς, διότι αυτοί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι να αποφασίζουν για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζουν τα θέματα δημόσιας υγείας. Ελπίζουμε αυτή η εκδήλωση και ο κόσμος που βρέθηκε σήμερα εδώ να φύγει σοφότερος και ελπίζουμε και η μεταφορά από σώμα σε στόμα καλών ειδήσεων να καθησυχάσει και άλλους συνανθρώπους μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή φοβούνται και αποφεύγουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό του παιδικού εμβολιασμού, καθώς όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, Αναστάσιος Τερζής, δυστυχώς στο δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένα κίνημα ενάντια στα εμβόλια, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να αποφεύγουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, με μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μια παράλληλη εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό, η οποία έχει σκοπό να ενημερώσει το κοινό της πόλης μας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και κυρίως των παιδιατρικών εμβολίων και να διαλύσει κατά το δυνατόν τους φόβους τους οποίους έχει δημιουργηθεί σε όλο τον δυτικό κόσμο. Μια, επιτρέψτε μου να πω, ομαδική παράκρουση που λέγεται αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ενώ τα εμβόλια έχουν σώσει τα τελευταία χρόνια εκατομμύρια ζωές, έχουν εξαλείψει από τον πλανήτη ασθένειες οι οποίες παλαιότερα θέριζαν. Εντούτοις υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίες που κυκλοφορούν κυρίως στο διαδίκτυο και οι οποίοι αποφεύγουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Το θέμα είναι σοβαρό όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλο το δυτικό κόσμο. Είναι πολύ σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας.